Καλωσορίζουμε στην Αθήνα τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για την Μεσόγειο, τον κύριο Σιζιλμάση, με τον οποίο είχαμε μια πράγματι πολύ εγκάρδια και επικοδομητή συνάντηση, κατά την οποία μας ενημέρωσε αναλυτικά για το έργο και την αποστολή, αλλά και τις δραστηριότητες της Ένωσης. Όπως είναι γνωστόν, η Ελλάδα από την πρώτη ώρα στιγμή, και το κάνει ακόμα, υποστηρίζει σταθερά την Ένωση για τη Μεσόγειο και βεβαίως την Γραμματεία και τον κύριο Σιζιλμάση, και θα ήθελα δημόσια να τον συγχαρώ για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τον τελευταίο καιρό για την ενδυνάμωση του ρόλου αυτού τόσο σημαντικού οργανισμού στην ευρύτερη περιοχή μας. Μάλιστα, έχουμε την τιμή ένας Έλληνας πρώην διπλωμάτης, ο πρέσβης κύριος Βαροξάκης, να παρακολουθεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρτοφυλάκιο, αυτό της ενέργειας ως αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Πρόκειται για έναν οργανισμό πολιτικά ιδιαίτερα, πολύ θα έλεγα σημαντικό, που συγκεντρώνει γύρω από το ίδιο τραπέζι διαλόγου όλες ανεξαίρετα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Γειτονίας, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Γενικό Γραμματέα να συνεργαστούμε αρμονικά και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας που ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου του 2014, κατά την οποία η Μεσόγειος θα έχει κεντρική θέση και κύρια προτεραιότητα. Και πάλι θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για την επίσκεψή του στη χώρα μας. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μια πολύ στενή και παραγωγική συνεργασία. Τελειώνοντας, θα ήθελα για μία ακόμα φορά να σημειώσω τον σημαντικό και ανεγνωρισμένο ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, που κάτω από την πίεση που αυτόν τον καιρό προκαλούν τα δραματικά γεγονότα που συνοδεύουν τις εξελίξεις στην περιοχή, τις αναδεικνύουν με μεγαλύτερη σημασία αυτόν τον ρόλο. Στα πλαίσια λοιπόν της Ένωσης για τη Μεσόγειο, η Ελλάδα πραγματικά μπορεί να είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Και πάλι ευχαριστώ και καλωσορίζω τον κύριο Γενικό Γραμματέα για τη σημερινή μας συνάντηση και την επισκέψη. J'ai eu l'honneur et le très grand plaisir d'avoir une séance de travail extrêmement fructueuse avec monsieur le ministre des Affaires étrangères et de lui dire combien je suis heureux d'effectuer cette visite de travail à Athènes, dans ce pays qui a une place centrale, une place fondamentale dans la construction méditerranéenne. Ça c'est bien, vous pouvez continuer en français. Très bien. Pour moi, il était important, au moment où j'entame ma mission en tant que secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, d'effectuer une telle visite pour échanger, dialoguer et recevoir également des propositions et des lectures, et la vision de la Grèce par rapport à toutes les questions méditerranéennes. Nous vivons des moments particuliers, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, mais il est important que nous soyons toujours dans l'action et que nous soyons dans un esprit partenarial pour travailler ensemble et pour faire avancer nos idées et les projets sur lesquels nous travaillons. Sachez, Monsieur le Ministre, que l'Union pour la Méditerranée sera toujours à la disposition de la Grèce pour continuer à faire avancer les idées auxquelles nous croyons ensemble, pour concrétiser des projets de coopération régionale, de partenariat régional, d'intégration régionale, en particulier dans cette partie de la Méditerranée, mais également de manière plus générale avec l'ensemble des partenaires méditerranéens. Nous sommes une organisation qui a l'avantage d'avoir à la fois les partenaires du Nord et les partenaires du Sud,
Et nous sommes une organisation paritaire et cette parité nous donne les moyens d'agir pour pouvoir renforcer cette coopération régionale en Méditerranée. Et dans mon action, dans l'action de mon équipe, dans laquelle je suis bien entendu accompagné par un collègue grec qui était avant tout un ami, que nous puissions continuer à réellement concrétiser ces actions sur lesquelles nous avons commencé à travailler. Nous formons beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition dans la perspective de la présidence grecque de l'Union européenne de 2014, qui sera bien entendu une étape importante pour nous. Et nous n'allons pas attendre 2014 pour commencer à travailler, puisque nous allons travailler dès à présent conformément aux différentes questions que nous avons abordées ensemble. Je voudrais conclure en formulant tous mes vœux de succès et de réussite pour vous personnellement, Monsieur le Ministre, et pour ce beau pays qui est la Grèce. Merci beaucoup.